Με λένε Ελένη Καρακουλάκη. Κάνω γύρω, αυτός είναι ο έκτος μου χρόνος στο τένις. Και πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο εκτός πρέπει να πιστεύεις, πρέπει να έχεις έλεγχο στα νεύρα σου, να μην πετάς ρακέτες και πολλά πράγματα και να ακούς και το δασκαλό σου. Ελένη, είναι δύσκολο άθλημα για κορίτσι? Βέβαια, υπάρχουν... Ναι, είναι ανάλογα σε διάφορα επίπεδα και σε πού θα πέσεις. Για μένα δεν είναι πολύ δύσκολο. Είχες λάβει μέρος στους αγώνες στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, πριν λίγες μέρες? Ναι, είχα λάβει. Είχες διακριθεί, γιατί είδα πολλές επιτυχίες διαβάζοντας το δελτίο τύπου. Ναι, είχα διακριθεί. Νομίζω ότι με την κατάλληλη προετοιμασία θα μπορέσεις να αγωνιστείς σε ένα παραλληλό πρωτάθλημα ή και πιο ψηλά ακόμα. Ναι. Στο εύχομαι ολόψυχα. Μισά. Πώς σε λένε? Ανδρέα. Το επίθετό σου? Μιχάλη. Ανδρέα, το τένις γιατί σου αρέσει? Μου αρέσει επειδή είναι πολύ ωραίο άθλημα. Τρέχουμε πάνω κάτω, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μας μιλάει ο προπονητής πώς να πάμε στους αγώνες. Μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Έχεις πάει σε αγώνες εκτός κόπ? Ναι. Έχεις κερδίσει, είναι καλύτερη αντίπαλη, πώς τους βλέπεις? Είναι καλύτερη αντίπαλη, έχω φτάσει σε ημιτελικούς. Σου εύχομαι να φτάσεις και σε τελικούς και σε μεγαλύτερα ακόμα πρωταθλήματα. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Με λένε Ηλία Ζαχαρίου και μου αρέσει το τένις γιατί είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα που χρειάζεται να έχεις αντοχή, τεχνική, να τρέχεις και να δουλεύεις και με το μυαλό. Πόσα χρόνια κάνεις αυτό το άθλημα? Τένις κάνω 3 χρόνια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις να αγωνίσεις σε επίπεδα όπως ο Τσιτσιπάς. Πιστεύω πως ναι και ελπίζω. Οι γονείς σου στηρίζουν αυτή την προσπάθεια? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Με λένε Κωνσταντίνο Χοντρό. Το τένις μου αρέσει ότι είναι ένα άθλημα που θέλει πίστη, το πιστεύεις, να τρέχεις από εδώ, από εκεί και να κάνεις πράγματα που να το νιώθεις. Και έτσι θα πας μπροστά, πιστεύω. Κωνσταντίνε, σε βλέπω αποφασισμένο. Νομίζω ότι θα παίξεις αγώνες εκτός δωδεκανήσου, γιατί αυτές τις μέρες ήσασταν. Πιστεύω πως μπορώ να... Τι χρειάζεται ένας αθλητής για να φτάσει ψηλά στο αγώνισμα που κάνει? Να τρέφεται καλά. Τώρα εμείς που είμαστε μικροί, εντάξει, να ακούμε το δάσκαλο. Ποιος είναι ο προπονητής σου? Ο Γιώργος Χατζαντώνης. Γιώργος Χατζαντώνης, θα του μιλήσουμε σε λίγο. Αυτά. Σου εύχομαι καλή πορεία στο τένις. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κύριε Αρκούδη, οι επόμενες αθλητικές υποχρεώσεις του Όμιλου Αντισφαιριστικού? Ξεκινάμε με το ιστορικό μας πρωτάθλημα εδώ που παίζουν
τα παιδιά που είναι στις αγωνιστικές κατηγορίες, που είναι σχεδόν 95 παιδιά. Παίζουν στο ιστορικό πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα δομημένο για όλες τις κατηγορίες από το κόκκινο επίπεδο από τα 8 χρόνια του παιδί μέχρι τα 16. Και τα τρία γεωπελαγίτικα τουρνουά που γίνονται στα νησιά που προανέφερα, που είναι μέσα στον χρόνο, το Πάσχα, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη στη Ρόδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες εσείς και οι συνεργάτες σας στα παιδιά της ΚΟΗ προκειμένου να αντιρρυφήσουν στα μυστικά του τέννις. Και εμείς ευχαριστούμε. Πώς σε λένε? Σωτήρη Δρύβα. Σωτήρη, πρέπει να είσαι ο γιος του προπονητή εδώ, έτσι. Σε γνωρίζω από πολύ μικρούλη. Έχεις μάθει τα μυστικά του τέννις από τον μπαμπά? Κάποια ναι. Ο μπαμπάς είναι χαρούμενος που σε βλέπει εδώ στα κόρτς για να μάθεις το τέννις? Ναι. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο όπως ο μπαμπάς, γιατί ο μπαμπάς θα είναι πολύ καλός αθλητής? Αν προσπαθήσω. Νομίζεις ότι το τέννις εδώ στην ΚΟ έχει πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, βγάζει καλούς αθλητές και αθλήτριες? Ναι. Έχω δει σήμερα αρκετά παιδιά στην ηλικία σου, λίγο μεγαλύτερα, και είστε όλα εξαιρετικά παιδιά. Και στο μυαλό πρωτίστως και πολύ καλοί αθλητές. Νομίζεις ότι κάποιοι από εσάς ή κάποια κορίτσια θα φτάσουν σε ψηλό επίπεδο στο άθλημα του τέννις? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή συνέχεια και σε σένα στο τέννις. Πώς σε λένε? Νικόλα Πάτρη. Νικόλα, νομίζεις ότι εδώ το γήπεδο που κάνεις προπόνηση, τα κόρτς όπως λέτε εσείς οι τενίστες, πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι τα κατάλληλα για σας να κάνετε προπόνηση? Ή θέλουν βελτίωση ή θεωρείς ότι είναι εντάξει? Πιστεύω πως ναι. Ποιες ώρες προπονείστε, και εσύ και οι φίλοι σου εδώ, και οι φίλοι σου? Υπάρχουν, για αυτό το τμήμα υπάρχουν 2 ώρες. 2 ώρες την εβδομάδα ή καθημερινά? Πόσες φορές έρχεσαι εδώ? Καθημερινά. Καθημερινά κάνεις 2 ώρες προπόνηση. Αυτό σε εμποδίζει στα μαθήματά σου ή τα συνδυάζεις ωραία και μπορείς και διαβάζεις? Όχι, τα συνδυάζω. Θα φτάσεις κάποια στιγμή να αγωνίσεις σε αγώνες εκτός δωδεκανήσου? Γιατί στα δωδεκάνησα από ό,τι έχω μάθει αγωνίζεσαι. Πιστεύω είναι δύσκολο, αλλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Στο εύχομαι ολόψυχα να φτάσεις και εσύ ψηλά να αγωνίσεις σε τέτοια μεγάλα πρωταθλήματα. Στέφανος Διακονικολής, ο καλύτερος τενίστας που διαθέτει αυτή τη στιγμή το νησί της ΚΟ. Πρωταθλητής εδώ στα Δωδεκάνησα. Στέφανε, η προσδοκία σου για μεγαλύτερες συμμετοχές αγώνες? Πιστεύω ότι γενικότερα κάθε χρόνο που θα γίνομαι ακόμα καλύτερος και θα δουλεύω καθημερινά, θα μπορώ να πηγαίνω και σε μεγαλύτερα τουρνουά με μεγαλύτερες πιθανότητες διάκρισης. Και αυτός είναι ο στόχος μου γενικότερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό σαν και εσένα εδώ στο νησί, δεν υπάρχουν αντίπαλοι, κάποια άλλα θέματα που? Γενικότερα πιστεύω να έχει τον κατάλληλο προπονητή και τη θέληση να γίνει και να εξελιχθεί καλύτερο. Νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να φτάσεις σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μίλησα προηγουμένως με coach και μου είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να πηγαίνουν σε αγώνες εκτός ΚΟ, γιατί είναι και πολυδάπανα. Θεωρείς ότι είναι ένα εμπόδιο και για σένα αλλά και για τα παιδιά που γυμνάζονται εδώ να πηγαίνουν? Γιατί πρέπει να κάνει τουλάχιστον 8 με 10 αγώνες το χρόνο για να μπείτε σε μεγάλο πλαίσιο αγώνα. Το τένις είναι γενικότερα ένα πολύ ακριβό άθλημα, το οποίο απαιτεί από τους γονείς γενικότερα να σπαταλείς πολλά λεφτά σε αυτό. Αλλά εντάξει, συμφωνώ με την άποψή του, με την άποψη των προπονητών. Ότι χρειάζονται αγώνες. Ότι γίνονται πολύ συχνά αγώνες και σπαταλούνται πολλά λεφτά. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αν και οι γονείς και τα παιδιά θέλουν, νομίζω μπορούμε να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι με την υποστήριξη της οικογένειάς σου που είναι δεδομένη και του προπονητή σου, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να σε καμαρώσουμε σε κάποιους διεθνείς αγώνες? Το ελπίζω, αλλά αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια και γενικότερα αφοσίωση στο άθλημα. Δεν είναι μόνο απλά να το θέλεις, αλλά πρέπει να το ακολουθείς και ως επάγγελμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε, και σου εύχομαι ολόψυχα αυτό να πραγματοποιηθεί λίγαν συντόμως. Σας ευχαριστώ. Ναι. Γιώργο Τασούλη. Γιώργο, γιατί σ' αρέσει το τένις? Το τένις μ' αρέσει λόγω ότι πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα που μπορείς να, από αυτό να πιστέψεις τον εαυτό σου για να κάνεις το καλύτερο. Ότι Το τένις θεωρείς ότι είναι ένα δύσκολο άθλημα?
Κατά την άποψή σου. Αν δηλαδή προσπαθείς, δεν είναι δύσκολο να... Δεν απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση, φοβερή τεχνική, γιατί είναι δύσκολο, έτσι. Όντως, είναι ένα δύσκολο άθλημα, δηλαδή για να γίνεις ένας καλός τενίστας χρειάζεται υπομονή, σκληρή δουλειά, όπως για προμότηση τσιπάς, και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο να παίζα εγώ σε ένα τέτοιο επίπεδο. Η επιτυχία του Τσιτσιπά σε έδωσε κάποιο έξτρα κίνητρο για να προσπαθήσει περισσότερο. Πίστευα ότι... Γιατί είχα πάει και στην Αγγλία όταν έπαιζε. Το παρακολούθησες. Ναι, από κοντά. Πρέπει και να ήταν εξαιρετική η ατμόσφαιρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κατάλαβα πως αν έπαιζα, δηλαδή πόσο ωραία θα ήταν να έχεις τόσο κόσμο να σε παρακολουθεί και να πιστεύει στη νίκη, στη δικιά σου νίκη. Σου εύχομαι ολόψυχα μια μέρα να φτάσεις ακόμα ψηλότερα και να κερδίσεις και τον Τσιτσίπα κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Ρένια Πασχάλη. Ρένια, κορίτσι. Το κορίτσι είναι ικανό να ξεπεράσει ένα αγόρι σε επιτυχίες στο τένις σήμερα στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι αν προσπαθήσεις αρκετά και με αρκετή προπόνηση και πιστέψεις στον εαυτό σου, ότι μπορείς να ξεπεράσεις και ένα αγόρι. Δεν είναι υποτιμητικό το να είσαι κορίτσι στον χώρο του τένις, διότι με πολλή προσπάθεια και προπόνηση μπορείς να ξεπεράσεις οποιονδήποτε. Πρότυπό σου, μια γυναίκα πρότυπο εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Δεν έχω συγκεκριμένα. Ο Τσιτσιπάς μου αρέσει και δεν έχω γυναίκα. Θεωρείς ότι η Σάκαρη, που είναι επίσης καλή αθλήτρια, είναι μια αθλήτρια που θα μπορέσει να δώσει διακρίσεις στο μέλλον? Ναι. Σου εύχομαι και σε σένα καλές νίκες στο άθλημα του τένις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζαν Μπουρινάκης, πρωταθλητής Δωδεκανήσου, πρωταθλητής Νοτίου Αιγαίου, συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Τζαν, ένα πολύ δύσκολο άθλημα το τένις. Πώς τα καταφέρνεις? Εντάξει, ασχολούμαι με το άθλημα 7,5 χρόνια. Πάμε στον 8ο χρόνο. Είχα γίνει πρωταθλητής στα Δωδεκάνησα. Είχα πάρει μέρος σε ένα πανελλήνιο. Δυστυχώς είχα πάει μόνος μου με τον πατέρα μου, χωρίς την ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα γιατί δεν είχα μυθική υποστήριξη. Δεν είχα μυθική υποστήριξη μόνο από τον πατέρα μου. Δεν κατάφερα να πάω πάρα πολύ μπροστά, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Εδώ ο όμιλος είναι πάρα πολύ καλός και προσπαθούμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Και γενικά, ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα που πρέπει να, γενικά, να είσαι γυμνασμένος σε όλο το σώμα και να έχεις και πάρα πολύ ηθικό χαρακτήρα. Τζαν, θα σταθώ σε μία λέξη που είπες. Ναι. Τι λείπει αυτή τη στιγμή εδώ στην ΚΟ ώστε να σου δώσει εκείνο το εχέγγυο, το έναυσμα για να μπορέσεις να σταθείς σε πανέλληνα πρωταθλήματα ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή να κερδίσει πανελλήνιες νίκες? Εδώ, ας πούμε, επειδή δεν έχουμε, είμαστε ένας όμιλος εδώ στην ΚΟ, ενώ ας πούμε στη Ρόδο υπάρχουν 4 όμιλοι, μας λείπουν λίγο τα μάτς, δηλαδή εμπειρία πιο πολύ. Αν προπονηθούμε, ας πούμε, αν κάνουμε πιο πολλά μάτς με άλλους αντιπάλους, νομίζω ότι θα έχουμε πιο πολύ εμπειρία και θα μπορέσουμε να πάμε σε κάποιο πανελλήνιο και να βγάλουμε μια καλή θέση. Ο κύριος Στράτος, ναι, μου είπε ότι θέλετε τουλάχιστον 10 αγώνες τη χρονιά για να μπείτε, ναι, στο κλίμα. Ναι. Και μου είπε ότι αρκετά παιδιά, είναι λογικό, είναι δύσκολο, οικονομικά έξοδα πολλά. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Θεωρείς όμως ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, της, ναι, συμμετοχής αγώνες? Ναι, μπορεί να ξεπεραστεί. Βέβαια πρέπει να βοηθήσουν και οι γονείς μας λίγο, ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Ευχαριστώ. Στο άθλημα που αγαπάς πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε λένε? Με λένε Νίκο Καλτσάτη. Νίκο, γιατί σε αρέσει να ασχολείσαι με το τένις? Τι είναι αυτό που σε έλκει? Είναι ένα άθλημα ατομικό. Δεν είναι αυτό, δηλαδή, ομαδικό που θα μπορούσε να είναι. Είναι ένα ατομικό άθλημα που... Το οποίο σε συναρπάζει περισσότερο από το να ασχοληθείς με ένα ομαδικό άθλημα. Ναι, και εγώ το ίδιο, και εγώ είμαι αθλητής τύπου. Θεωρείς ότι εδώ οι καταστάσεις του όμιλου Αντισφαίρης ΚΟ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου ένα παιδί που επιθυμεί να φτάσει σε ψηλότερο επίπεδο θα το πετύχει? Ναι, πιστεύω ότι εδώ πέρα ειδικά έχουμε καλούς προπονητές, έχουμε πολύ καλό όμιλο, οπότε είναι πιθανό να φτάσουμε ψηλά σαν όμιλος. Ο αδελφός σου πρωταθλητής στο στίβο, εσύ στο τένις. Ναι. Κάποιες στιγμές σου δίνει κάποιες οδηγίες σαν μεγαλύτερος πάνω σε θέματα προπόνησης? Όχι πολύ, αλλά μου έχει πει
να ξεκινήσω στίβο, αλλά εγώ προτιμάω. Είναι ότι και εκείνες έχουμε διαφορετικά αθλήματα. Είναι πολύ διαφορετικό το τένις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία στο τένις. Πώς σε λένε? Με Δρύβα Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, είστε οικογενειακά μια οικογένεια που ασχολείται με το τένις. Ναι. Μίλησε και με τον μικρότερο σου αδελφό. Νομίζω ότι θα ακολουθήσετε τα χνάρια του πατέρα σας που ήταν ένας εξαίρετος αθλητής. Θα προσπαθήσουμε. Τι είναι αυτό που κάνει το τένις να ξεχωρίζει στην καρδιά σου σε σχέση με άλλα αθλήματα? Ότι μου αρέσει να παίζω και όταν χάνω για παράδειγμα έναν πόντο, ένα game, κανείς δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Και είναι δηλαδή όπως το στίβο, χάνεις, κερδίζεις εσύ, δεν μπορεί μια ομάδα να σου καταλογίσει ευθύνες, έτσι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσει το τένις της σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα από τα 12 νησιακά πρωταθλήματα. Έτσι πιστεύω. Αν συνεχίσουν οι προπονητές να μας προπονούν καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και εύχομαι και σε εσένα ολόψυχα καλή πορεία στο τένις. Κύριος Στράτος Αρκούδης, καθηγητής φυσιολογίας, προπονητής στο τένις. Και Αρκούδη, συγχαρητήρια, εξαιρετικά παιδιά εδώ βλέπω, πολύ καλά παιδιά στο χαρακτήρα και πολύ καλοί αθλητές. Αυτό είναι βέβαια στο πλαίσιο του τένις, έτσι. Γενικά του αθλητισμού. Σίγουρα αθλητισμός και χαρακτήρας πάνε μαζί. Βλέπω καλές προπονήσεις εδώ στο τένις, πολύ καλοί αθλητές συμμετέχουν σε πρωταθλήματα. Φιλοδοξίες των παιδιών, θεωρείτε ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ στο νησί, αλλά φυσικά και εσείς ως προπονητές θα τους δώσουν αυτό το εφόδιο ώστε μια μέρα να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα αγωνιστικά? Οι εγκαταστάσεις μας πιστεύω είναι άψογες, είμαστε καλυμμένοι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και το προπονητικό δυναμικό του ομίλου. Τώρα όσον αφορά υψηλότερους στόχους για τα παιδιά, το θέμα είναι και τα προβλήματα είναι αλλού. Είμαστε μακριά από την υπόλοιπη χώρα. Δυσκολίες στο να μετέχουν τα παιδιά στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, όπως γνωρίζετε. Προς το παρόν λύνουμε αυτό το αγωνιστικό, ας πούμε, θέμα των παιδιών με τους αγιοπελαγίτικους αγώνες που έχουν καθιερωθεί εδώ στη Δωδεκάνησο, με ομίλους από Ρόδο, Κάλυμνο, Λέρο, Μυτιλίνη. Είναι μια σειρά τριών τουρνουά που γίνονται μέσα στη χρονιά. Ένα εδώ στην ΚΟ, ένα στη Μυτιλίνη και ένα στη Ρόδο. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή που ξεπερνάει τα 200 παιδιά και με κάποια ενωσιακά, όπως τα λέμε, ψηλοτρία της Ομοσπονδίας που γίνονται στους ομίλους μας εδώ.